Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Θοδωρής Γιάνναρος για αυτούς που δεν με ξέρουν. Σήμερα θα αντικαταστήσω τον καλό γιατρό, τον κύριο Παπαμιχαήλ, γιατί έτσι έπρεπε. Και από Σεπτέμβριο πιθανότατα να τα λέμε σε εβδομαδιαία βάση, σε μια εκπομπή την οποία πιθανότατα θα δημιουργήσουμε. Καλοκαίρι λοιπόν, ηλιοφάνεια, χαρά, μπάνια, ηλιοθεραπεία. Όμως το καλοκαίρι και ο ήλιος είναι η χαρά της ζωής, ενέχουν όμως πάρα πολλούς κινδύνους. Κινδύνους όχι μόνο για το δέρμα, αλλά και για κάτι το οποίο συνήθως ξεχνάμε, που είναι τα μάτια μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή τον χειρούργο, τον διαθραστικό χειρούργο, τον κύριο Θεοφάνη Μούτο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία πιθανότατα θα μπορούν να υπάρξουν κατά διάρκεια της των διακοπών μας το καλοκαίρι και κυρίως λόγω των απροσεξιών των δικών μας. Γιατί, κακά τα ψέματα, τα τηλεοπτικά κανάλια αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο να μπορέσουν να του δώσουν συμβουλές για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει κατά τη διάρκεια αυτής της χαράς που φέρνει το καλοκαίρι. Η ηλιακή ακτινοβολία, η περιώδης ακτινοβολία, ακτινοβολία μπλε, η περίφημη αυτή την οποία προσωπικά έχω ακούσει ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στο αμφιβληστροειδή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Μούτο. Καλησπέρα κύριε Μούτο. Καλησπέρα σας κύριε Γιάνναρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να περάσουμε ορισμένα μηνύματα πολύ χρήσιμα στο κοινό. Γιατί το κοινό, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είμαστε και κοινό στην τηλεόραση, έχει πολλά ερωτηματικά, πολλές ερωτήσεις και κανένας δεν του δίνει την απάντηση. Καλοκαίρι λοιπόν. Έχουμε τον ήλιο, έχουμε την υπεριόδια ακτινοβολία, την μπλε ακτινοβολία. Έχουμε τα μάτια μας τα οποία πρέπει να προσέχουμε σαν θησαυρό. Και όμως δεν τα προσέχουμε. Γιατί? Θα έλεγα ότι το κύριο μέτρο που μπορούμε να πάρουμε όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα και τις ημέρες που έχει συννεφιά και που δεν μας ενοχλεί ο ήλιος, είναι να φοράμε πάντα ένα γυαλί ηλίου καλό που το έχουμε πάρει από ένα οπτικό κατάστημα που κόβει την υπεριόδια ακτινοβολία. Καθώς αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι μας προστατεύει από πολλών ειδών εκφυλιστικές βλάβες στο μάτι. Θα έλεγα να το ξεκινάμε αυτό και στα παιδιά μας από μια πολύ μικρή ηλικία και να μαθαίνουν όταν βγαίνουν έξω να φοράνε το γυαλί ηλίου εκτός από τις ώρες που είναι πολύ πρωινές ή πολύ σούρουπο και δεν είναι ακόμα η ένταση της ακτινοβολίας ισχυρή. Παιδιά, δώσατε μια πολύ όμορφη πάσα σε μένα. Παιδιά, συνήθως τα παιδιά, εμείς οι γονείς, όχι ότι το αμελούμε, όχι ότι δεν θέλουμε μάλλον, αμελούμε να πάμε τα παιδιά μας στο γιατρό, στον οφθαλμίατρο, από μικρή ηλικία, από 2, 3, 4 χρονών και εμφανίζεται ένα παιδί στα 16, 17, 18 που ήδη αρχίζει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με την όραση. Πάνω σε αυτό, στους γονείς, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ναι, ένα κύριο θέμα είναι ότι συχνά έρχονται στο γραφείο άνθρωποι οι οποίοι όταν τους ρωτάς όταν πήγαινε στον γιατρό πιτσιρικάς, σου είχε πει το ένα το άλλο και σου λέει δεν πήγα εγώ, δεν χρειάστηκε, δεν είχα πάει. Αυτό είναι ένα σφάλμα. Πρέπει πάντα οι γονείς, τα παιδιά όλα τα βλέπουν στα μευτήρια με την ώρα που γεννιούνται σε όλα τα μευτήρια στην Ελλάδα. Τα βλέπει και ο οφθαλμίατρος. Και μετά από την ηλικία των 2-3 ετών πρέπει να πηγαίνουν κάθε χρόνο στο γιατρό. Κυρίως για ποιο λόγο? Το 10% του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα έχει αυτό που λέμε αμβλιοπία. Το ένα μάτι ή και τα δύο έχουν μειωμένη όραση σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχουν, ενώ θα μπορούσαν να έχουν άριστη όραση. Αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί να έχουν ένα μικρό στραβισμό ή μια μικρή ανάγκη για γυαλί, στην πολύ μικρή ηλικία να έχει αναπτυχθεί αυτή. Εάν μείνει αδιάγνωστη, ο εγκέφαλος δεν δημιουργεί εργοστάσια επεξεργασίας της εικόνας και αυτό το παράθυρο της δημιουργίας αυτού του εργοστασίου κλείνει μετά τα 7-8, το πολύ 9 χρόνια. Άρα πρέπει αυτές οι βλάβες να εντοπιστούν σε νωρίτερο στάδιο, σε μικρότερη ηλικία, για να μπορέσει ο γιατρός να κάνει ενδεδειγμένη θεραπεία και να αποκαταστήσει πλήρως την όραση. Άρα όλα τα παιδιά κάθε ένα χρόνο από 2-3 ετών μέχρι τα 7-8 πρέπει να πηγαίνουν στο γιατρό. Τέλεια. Ας γυρίσουμε πάλι στους ενήλικες, κύριε Μούτο. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο χραχυλίδα είναι κάτι το οποίο σχεδόν μας έχει επιτεθεί σαν επιδημία. Τι μπορείτε να πείτε πάνω στα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και γενικά για την περίφημη οχρά κοιλίδα? Μάλιστα. Και τη σχέση της με το καλοκαίρι κιόλας. Μάλιστα.
Είναι, μας εντυπωσιάζει το ότι το ακούμε πιο συχνά τώρα, αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αύξηση του μέσου όρου ζωής. Παλαιότερα, σκεφτείτε, το 1800 οι άνθρωποι πεθαίνανε 38 χρονών. Το 1900 πεθαίνανε 48-50, κατά μέσο όρο εννοώ. Τώρα ζούμε 80-90 χρόνια και προλαβαίνουν εκφυλιστικά νοσήματα που πριν δεν θα μας απειλούσαν να κάνουν την εμφάνισή τους και να μειώσουν την ποιότητα της ζωής μας. Η οχρά κοιλίδα είναι αποδειγμένο ότι οφείλεται σε χρόνιες τοξικώσεις όπως το τσιγάρο, η χοληστερίνη, η υπέρταση, αλλά και στην συσσωρευμένη δράση ηλιακής ακτινοβολίας στον αμφιβληστροειδή. Καθώς επίσης και σε κάποιους γενετικούς παράγοντες, οι οποίοι σε κάποιες λιγότερες περιπτώσεις είναι πολύ ισχυροί γενετικοί παράγοντες και πρακτικά καθορίζουν ότι κάποιος θα αναπτύξει το νόσημα. Άρα η εντύπωση που έχουμε ότι είναι μια επιδημία, δηλαδή ακούμε πάρα πολλούς να έχουν αυτή την αρρώστια, είναι επειδή ο πληθυσμός γυράσκει. Και ο δεύτερος λόγος είναι επειδή σήμερα έχουμε ευτυχώς πολύ αποτελεσματικές θεραπείες για αυτή την πολύ κακή μορφή που τη λέμε η υγρά μορφή της οχράς, της ηλικιακής εκφύλησης οχράς κοιλίδας, για την οποία αν κάποιος πάει νωρίς στο γιατρό του, έχει τη δυνατότητα να έχει εντυπωσιακά αποτέλεσματα, να σώσει την όρασή του και να μην καταλήξει σε αυτό που λέμε πρακτική ή νομική τυφλότητα, δηλαδή με όραση κάτω από το 5% του κανονικού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέτε ότι υπάρχουν κάποια συμπτώματα όμως, ναι, τα οποία κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα συμπτώματα αυτά δεν είναι σε θέση να τα γνωρίζουν. Θα έπρεπε λοιπόν κανονικά να πηγαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στον οφθαλμίατρο για να το βλέπει εκείνος για εκείνους. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να δώσουμε μερικές κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τη δυνατότητα του ιδίου του πολίτη να αναγνωρίσει κάποια από τα συμπτώματα, χωρίς βεβαίως την επίσκεψη στον οφθαλμίατρο. Πολύ ωραία το λέτε. Καταρχήν να πω ότι η Αμερικάνικη Οφθαλμολογική Εταιρεία συστήνει κάθε ένα χρόνο να πηγαίνουμε στο γιατρό, ούτως ή άλλως. Να κάνω εγώ ένα σκόντο και να πω ότι αν κάποιος στις προηγούμενες επισκέψεις ο γιατρός δεν είχε κάποια συγκεκριμένα ευρήματα σημαντικά, γι' αυτόν άντε μπορεί να το αναβάλει και για τη διετία. Αλλά όχι πέραν αυτού. Γιατί πάρα πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα αντιληφθεί ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να τα δει ο γιατρός γι' αυτόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα που με ρωτήσατε, τα κύρια συμπτώματα στην οχρά κοιλίδα είναι, που μπορεί κάποιος να βιώσει, είναι ένα κεντρικό θάμβος στην όραση, κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα ή και συνεχώς, καθώς επίσης όταν αναπτύξει υγρό στην περιοχή αυτή, που είναι ένα σημάδι ότι κάνει αυτή την κακιά μορφή που λέμε της οχροπάθειας αυτής που λέγεται υγρά μορφή της οχράς κοιλίδας, μπορεί να αρχίσει να βλέπει λίγο παραμορφωμένα τα αντικείμενα, δηλαδή τις ίσες γραμμές στην πόρτα ή στις γωνίες, να τις βλέπει λίγο με μία μικρή καμπύλη, ή με ένα μικρό έλλειμμα, να του λείπει κάτι. Οι γιατροί όλοι, όταν πάει κάποιος στον γιατρό του, όταν εξετάσει τον άρρωστο και βρει ότι είναι επιρρεπής και είναι πιθανό να αναπτύξει το νόσημα, του δίνει και ένα μικρό χαρτάκι που είναι σαν μιλιμετρέ χαρτί, σαν μπακλαβαδωτό χαρτί με τετραγωνάκια και του λέει να το κοιτάζει κάθε μία-δύο μέρες εκεί, να βλέπει με το κάθε μάτι αν έχει κάποια διαφορά. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό δείχτη προστασίας που μας επιτρέπει να το καταλάβουμε νωρίς ο άρρωστος ότι κάτι έχει αλλάξει και άρα να πάει αμέσως στο γιατρό. Αν πάει αμέσως, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά καλύτερα από ό,τι αν αργήσει και πει δεν βαριέσαι, θα μου περάσει, δεν έχω τίποτα, θα πάω σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις. Μία ερώτηση. Όταν μιλάμε για μια ραγδαία επιδείνωση από πλευράς της οχθράς κοιλίδος, για τι range ημερών μιλάμε, για τι range εβδομάδων, μηνών ή ετών? Ναι, πολύ ωραία. Αυτός ο τύπος που λέμε η ξηρά ηλικιακή εκφύλιση, για την οποία μάλιστα σήμερα δεν έχουμε θεραπεία πριν ίσως κάποιας μακρόχρονης χορήγησης συμπληρωμάτων διατροφής και τα λοιπά, για τα οποία θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε γι' αυτό. Ναι. Είναι, εκτός από αυτή λοιπόν η ξηρά ηλικιακή, πηγαίνει με έναν αργό ρυθμό και οι αλλαγές γίνονται σε διάστημα ετών, μπορεί 3, 5, 10, 15 ετών, οπότε και ο άρρωστος έχει μια προσαρμογή σε αυτή τη μικρή μείωση, σταδιακή μείωση της όρασής του και δεν τον ενοχλεί πάρα πολύ ποιοτικά στα πρώτα στάδια της νόσου. Αντίθετα, στην υγρή ηλικιακή εκφύλιση για την οποία με ρωτήσατε, η αλλαγή μπορεί να είναι ραγδαία και να γίνει μέσα σε ένα διάστημα λίγων εβδομάδων.
δηλαδή σε 3, 4, 6 εβδομάδες. Και αυτό είναι και ένα πολύ χρήσιμο παράθυρο μέχρι ας πούμε τους 3-4 μήνες το πολύ, που μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά, ενώ αν παρέλθει αυτό το διάστημα, γιατί κάποιος το αμελεί, γιατί νομίζει ότι θα περάσει, γιατί νομίζει ότι έπαθε καταράκτη ή ότι το γυαλί του δεν είναι πια κατάλληλο και αναβάλει την επίσκεψη στο γιατρό, γιατί το απέδωσε σε κάποιον άλλο λόγο, δηλαδή αυτή τη διαφορά που βιώνει, τότε χάνουμε το παιχνίδι και μεταπίπτει σε μια τέτοια μορφή που τη λέμε ουλώδη, κάνει δηλαδή ένα νεκρό ιστό εκεί, που τα φάρμακα που έχουμε τώρα, που είναι πολύ εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή μιλάμε για ένα έμφραγμα του ματιού. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν έχει την ίδια αντιστοίχησή του. Καμία, ναι. Αλλά μιλάμε για μια κάτι ουλή, γρήγορο. Για κάτι πολύ γρήγορο, όπως είναι και το έμφραγμα. Ναι, δημιουργείται η ουλή, άρα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αναστροφής πλέον. Ναι. Η αντιστοιχία ποιοτικά είναι σωστή. Απλώς το έμφραγμα στην καρδιά είναι μια οξία απόφραξη ενός μιας αρτηρίας που οδηγεί σε νέκρωση και ουλή μέσα σε μερικές ώρες. Το άλλο οφείλεται σε μια πολύ χρόνια ισχυμία της περιοχής εκεί της οχράς κοιλίδας, η οποία οδηγεί σε παραγωγή νεοαγγείων, παθολογικών έθρυπτων αγγείων, τα οποία αιμορραγούν ή διαραίουν υγρό στους ιστούς του αμφιλιστροειδή. Και όταν αυτή η κατάσταση παραταθεί αρκετά, επίσης νεκρώνονται σιγά σιγά οι ιστοί, χαλάνε και αντικαθίσταται από ουλή. Βεβαίως, δεν είναι μια μικρή διαφορά. Αυτό η αιτιολογία είναι διαφορετική, ναι, ναι. Ο τρόπος είναι διαφορετικός, αλλά η ουλή είναι ίδια. Και η ουλή δεν αναστρέφεται, ναι, έχει νεκρώσει. Ακριβώς, όταν γίνει νέκρωση μετά δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που πάρα πολλοί με έχουν ρωτήσει, βεβαίως εγώ δεν είμαι αυτός που μπορεί να το απαντήσει. Η αιμάτωση σε μικροκυκλοφορικό επίπεδο, τι σημασία παίζει στην καταπολέμηση αυτής της οχράς κοιλίδας, και έχω λόγο που σας το ρωτάω, και ποια είναι αυτά, παραδείγματος χάρη, οι βιταμίνες, τα εχνοστοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν σε μικροτριχοειδές επίπεδο. Εγώ θα σας κάνω μόνο μία πάσα. Έχω ακούσει το σελήνιο βοηθάει πάρα πολύ σε μικροκυκλοφορικό επίπεδο. Ισχύει αυτό? Τι θα μπορούσε ο ασθενής για να βοηθήσει τα μάτια του, για να βοηθήσει στην προστασία και προώθηση της υγείας των ματιών, να πάρει μόνος του, επικουρικά βεβαίως, από τον οφθαλμίατρο και την όποια θεραπεία? Μάλιστα. Για να το τοποθετήσουμε με ακρίβεια. Υπάρχει το ένα ζήτημα της μικροκυκλοφορίας, το οποίο θα αναφερθούμε, και υπάρχει το άλλο ζήτημα των διαιτητικών συμπληρωμάτων, ουσιών που μας λείπουν για την βιολογία των κυταρικών στοιχείων στην περιοχή της οχράς κοιλίδας. Για το πρώτο κομμάτι της μικροκυκλοφορίας, θα πω ότι επειδή ξέρουμε ότι πράγματι είναι ο βασικός αιτιοπαθογενετικός παράγοντας, με φάση αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ειδικά για την υγρή ηλικιακή, αλλά και για άλλες αγγειοπάθειες που μοιάζουν στην εκδήλωσή τους με την ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Ο αγγειακός λοιπόν παράγοντας κυρίως επηρεάζεται από τα εξής που τα ξέρουμε πολύ καλά. Από την ηλικία, όσο πιο μεγάλος τόσο πιο κακή είναι η μικροκυκλοφορία. Από καρδιακά ή άλλα νοσήματα που μειώνουν την παροχή, τον καταλεπτό όγκο αίματος που λέμε εμείς, δηλαδή μειώνουν την ικανότητα να κυκλοφορεί κάποιος το αίμα. Από την αρτηριακή υπέρταση, από το διαβήτη, από το κάπνισμα. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν δραματικά τη μικροκυκλοφορία κατά το 95-98%. Άρα λοιπόν, κάποιοι από αυτούς που μπορούμε να τους αποφύγουμε, όπως την υπέρταση να πάρουμε τα φάρμακά μας, 12,5% λένε οι διεθνείς μελέτες ότι θεραπεύονται σωστά από αυτούς που έχουν υπέρταση. Ένας δηλαδή περίπου στους 10. Αν πάρουμε τα φάρμακά μας και χάσουμε λίγο βάρος, αν επίσης τρώμε λιγότερο και παίρνουμε τα φάρμακά μας αν έχουμε διαβήτη και ελέγξουμε το διαβήτη μας, αν δεν καπνίζουμε, μειώνουμε πάρα πολύ την πιθανότητα να έχουμε τέτοια μικροαγγειακά προβλήματα και στην περιοχή της οχράς κοιλίδας και φυσικά και σε άλλα σημεία στρατηγικά στο σώμα. Τώρα, στο θέμα των διαιτητικών συμπληρωμάτων, θα πω ότι σαφώς είναι χρήσιμα. Σαφώς το σελήνιο που αναφέρατε και κάποια άλλα εχνοστοιχεία, τα ωμέγα 3, τα λιπαρά οξέα κτλ. Έχει βρεθεί ότι μας βοηθάνε. Όμως αυτό δεν πρέπει να περάσει σαν μήνυμα σε κάποιον που είναι αμελής ως προς τους άλλους παράγοντες κινδύνου που μόλις ανέφερα, καπνίζει, έχει πολύ ψηλή χοληστερίνη κτλ., ότι θα αναπτύξει το νόσημα, θα πάρει τα χαπάκια και θα γίνει καλά. Ναι, όχι, γιατί πολλοί μας το λένε και γι' αυτό το αναφέρω.
Τι εννοώ, ότι αυτά τα αυτοδιαιτητικά συμπληρώματα, ειδικά από μια μέση ηλικία και μετά, είναι χρήσιμα σαν ένας μακροχρόνιος προληπτικός παράγων που πιθανότατα αλλάζει την φυσική ιστορία της οχράς κοιλίδας και αποτρέπει στην εμφάνιση των νοσημάτων αυτών. Όμως, okay. Αν κάποιος εμφανίσει τα νοσήματα και είναι σε ένα στάδιο που μειώνεται η όρασή του, που τον βλέπουμε εμείς, του ξεκινάμε, του κάνουμε ενέσεις κτλ., τότε αυτά δεν προσφέρουν ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση. Λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, ήθελα να συνεχίσουμε εδώ πέρα και να σας κάνω μια ερώτηση. Κάπνισμα, να φέρετε το κάπνισμα. Ξέρετε ότι το 60% ακόμα, 65% των Ελλήνων, του ενήλικου πληθυσμού, καπνίζουν. Μιλάμε λοιπόν για την αθυρματική πλάκα σε μικροκυκλοφορικό επίπεδο. Δηλαδή το κάπνισμα μαζί με το διαβήτη, μαζί με την κακή διατροφή, μαζί με το κάπνισμα, ουσιαστικά ενισχύει αυτό το οποίο είναι γνωστό ως αθυρματική πλάκα, αθυρεμάτωση. Σε περίπτωση που κάποιος καπνίζει, είναι δεδομένο, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάτι το οποίο θα μπορούσε να πάρει, ρωτάω τώρα όπως θα ρώταγε ένας τηλεθεατής, και το οποίο να επιβραδύνει τη δυνατότητα αυτή της δημιουργίας της αθυρεματικής πλάκας? Ναι, είναι ωραία η ερώτηση. Ο κάθε παράγοντας αναλύεται με πολύ ωραία στατιστικά εργαλεία που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο 1,5 αιώνα, στο τι συνεισφέρει από μόνος του στην παθογένεια ενός νοσήματος. Φυσικά, αν τους άλλους παράγοντες τους ελαττώσεις, ο καπνιστής, ο μέτριος ή ο βαρύς, εάν έχει μια χοληστερίνη και την κατεβάσει, αν ασκείται παράλληλα περισσότερο, γιατί ανεβάζει αυτό την καλή χοληστερίνη του, εάν δεν είναι υπερτασικός, εάν είναι αδύνατος, αν τα κάνει λοιπόν όλα αυτά και λαμβάνει και ένα διαιτητικό συμπλήρωμα με αυτές τις ουσίες που είπαμε, που είναι ειδικά στρατηγικά για την οχρά κοιλίδα, ξέρουμε ότι είναι καλές, μειώνει τις πιθανότητές του από αυτές στο να αναπτύξει νωρίς και βαριά βλάβη στην οχρά κοιλίδα σε σχέση με αυτό που θα είχε αν δεν τα έκανε αυτά. Αλλά παραμένει σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και βαρύτητας σε σχέση με το να μην κάπνιζε. Κατάλαβα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο τομέα που είναι η ακτινοβολία. Αυτή που με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία φτάνει σε ένα range μέχρι τα 2.300 νανόμετρα. Υπάρχει περιόδης ακτινοβολία, η οποία είναι γύρω στα 400. Και κάτω. Ναι. Και κάτω. Και υπάρχει και η μπλε ακτινοβολία, για την οποία έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος, θα λέγα, μύθος, σε εισαγωγικά, ότι ευθύνεται βασικά για την δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στο αμφιβληστροειδή. Το range στην σκάλα είναι γύρω στα 400-430 νανόμετρα. Δηλαδή, όχι πολύ μακριά από την περίοδο ακτινοβολία. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια γυαλιά, τα οποία λέγονται γυαλιά ηλίου μελανίνης. Και βεβαίως είναι αφενός πανάκριβα. Αφετέρου, λένε ότι όντως πιάνει αυτή την μπλε ενέργεια μαζί με την περίοδη. Τι ισχύει από αυτά και τι είναι μύθος? Ναι. Είναι ωραία η ερώτησή σας. Καταρχήν θα εκφραστώ με βάση αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα από μελέτες που είναι με έναν τρόπο ελεγμένες, ώστε τα αποτελέσματα που μετράμε να είναι αξιόπιστα και έχουμε τέτοια εργαλεία να ξέρουμε πότε κάτι που μετρήσαμε μπορεί να είναι έτσι ή μπορεί να μην είναι ή πότε είναι έτσι. Αυτό που ξέρουμε και είναι δεδομένο για την τοξικότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στην οποία περιλαμβάνεται, όπως είπατε, το ορατό φως, η υπέρυθρη, που είναι τα μικροκύματα, είναι δηλαδή η ακτινοβολία που δεν βλέπουμε με μεγαλύτερο μήκος κύματος, και η περιόδης που είναι πάλι η ακτινοβολία που δεν βλέπουμε, αλλά με μικρότερο μήκος κύματος. Από όλο αυτό το εύρος, λοιπόν, έχουμε βρει ότι η πιο τοξική ακτινοβολία, με πολύ μεγάλη διαφορά από τα άλλα μήκη κύματος, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες μπάντες της περιόδου ακτινοβολίας. Αυτές είναι πολύ τοξικές για τον αμφιβληστροειδή. Είμαστε πολύ τυχεροί που η ατμόσφαιρά μας προστατεύει από το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές τις ακτινοβολίες και δεν φτάνουν καν στην επιφάνεια της Γης. Όπου υπάρχει, διότι η τρύπα του όζοντος είναι πλέον τεράστια. Ναι. Και ειδικά με τον κύριο Τραμπ και την απόφασή σου να εγκαταλείψει το πρωτόκολλο του Κιώτο, συνεπάγεται ότι το πρόβλημα αυτό θα γίνει όλο και μεγαλύτερο. Παρόλα αυτά, και με την οπή του όζοντος,
Το μεγαλύτερο ποσοστό, ακόμα και στην περιοχή που υπάρχει η τρύπα του οζόντος, το μεγαλύτερο ποσοστό της περίοδου ξενοβολίας δεσμεύεται στην ατμόσφαιρα και φτάνει ένα μικρό ποσοστό κάτω, το οποίο όμως είναι αρκετό, εάν δεν λαμβάνουμε εμείς μέτρα προστασίας, να μας βλάψει μακροχρόνια στην οχρά κοιλίδα, αφενός, αφετέρου να μας αυξήσει την πιθανότητα να κάνουμε μελανώματα, είτε στο δέρμα, είτε στην επιφάνεια του ματιού, είτε μέσα στο μάτι. Ναι. Επομένως, εμείς λοιπόν θέλουμε αυτό το μικρό ποσοστό που φτάνει στην επιφάνεια της γης να το περιορίσουμε και άλλο. Ή σε κάποιες άλλες εφαρμογές σπανιότερες, σε κάποιους που δουλεύουν σε κάποια ειδικά εργαστήρια που παράγουν υπερειδοκνευβολία, στους οξυγονοκολλητές. Αυτό που κάνει τη βλάβη, την οξία στην επιφάνεια του κερατοειδή, στους οξυγονοκολλητές, είναι πάλι μια μπάντα υπερειδοκνευβολίας ακνοβολίας. Αυτή λοιπόν θέλουμε να την κόψουμε. Και για να την κόψουμε, υπάρχουν τα γυαλιά τα αντιλιακά που έχουν τα φίλτρα που κόβουν την υπερειδοκνευβολία. Θέλουμε γυαλιά που να είναι πιστοποιημένα ότι φιλτράρουν την περίοδο εκνευολία. Ένα σκούρο γυαλί δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά μας προστατεύει από την περίοδο εκνευολία. Εμείς μπορεί να βλέπουμε λιγότερο φωτεινό το περιβάλλον, αλλά αυτό αφορά το κόψιμο της ορατής ακτινοβολίας. Η περιόδης μπορεί να περνάει αδέσμευτη. Και αν το σκοτίνιασμα του περιβάλλοντος που μας φαίνεται από το αντιλιακό γυαλί δεν συνοδεύεται από προστασία και από την περίοδη, επειδή η κόρη μας ανοίγει στο σκουρότερο περιβάλλον, παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα τοξικής ακνοβολίας και αυτό είναι κακό για μας. Άρα πρέπει τα γυαλιά μας να είναι από ένα κατάστημα οπτικό και όχι από τον τυχαίο πλανόδιο από το περίπτερο. Για το μπλε το φως που με ρωτήσατε, δεν για τα γυαλιά, επαρκή, τα μελανίνης. Ναι. Βοηθά περισσότερο ναι, ή δεν υπάρχει δεν θέλω να σας απαντήσω, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω θετικά ότι πράγματι είναι αποδεδειγμένο ότι προστατεύουν το μάτι με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό σήμερα. Και να εξηγήσω ότι για τέτοιου είδους γνώμες και αποφάνσεις χρειάζονται συχνά πάρα πολλά χρόνια για να αποφανθούμε και να αποκλείσουμε συγχυτικούς άλλους παράγοντες που μπορεί να μας δίνουν αρχικά μία εντύπωση ότι κάτι μπορεί να δουλεύει, να μας προστατεύει. Ακόμα περισσότερο για νοσήματα τα οποία εξελίσσονται πάρα πολύ αργά και που αν είναι να δούμε διαφορές θα τις δούμε σε πολλά χρόνια. Κατάλαβα. Στο σημείο αυτό, αν υπάρχουν κάποια τηλεφωνήματα από τηλεθεατές οι οποίοι θα ήθελαν να ρωτήσουν κάτι, βεβαίως είμαστε εδώ για να τα δεχθούμε. Προχωρώντας, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Διάβασα στον τίτλο σας «Διαθλαστικός χειρουργός οφθαλμών». Ναι. Διαθλαστική χειρουργική. Επιδιόρθωση προβλημάτων στα μάτια. Χρειαζόμαστε γυαλιά. Mm. Είναι τόσο απαραίτητα τα γυαλιά τη στιγμή που μπορούμε να διορθώσουμε τα μάτια μας, την όρασή μας. Για ποιο λόγο πρέπει ακόμα να φοράμε γυαλιά, μήπως είναι λίγο οξύμορο? Ναι. Και γιατί το κράτος δεν τα χρηματοδοτεί? Ναι, θα σας πω. Είναι πολύ ωραίο θέμα και είναι και πολιτικό, δεν είναι μόνο ιατρικό. Έχει πολλές κοινωνικές προεκτάσεις. Έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο τεχνογνωσίας σήμερα, τα τελευταία 15-17 χρόνια θα έλεγα, με το οποίο μπορούμε να θεραπεύσουμε με ακρίβεια και ασφάλεια, αλλά και με κόστος ωφέλεια καλύτερο από ότι με τους φακούς και με τα γυαλιά, τις διαθλαστικές εκτροπές. Διαθλαστικές εκτροπές, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η μυωπία, η υπερμετροπία, η πρεσβυωπία, ο αστιγματισμός. Αυτά που χρειάζεται να φορέσουμε γυαλί. Επομένως, είμαστε τόσο καλοί σε αυτό σήμερα που κανονικά θα έπρεπε να μην φοράει κανένας γυαλιά. Θα έπρεπε να έχει συμβεί στα γυαλιά ό,τι συνέβη και στα άλογα όταν βγήκε το αυτοκίνητο. Δηλαδή εξαφανιστήκανε. Πεταλωτίδες και άλογα εξαφανιστήκανε. Δεν υπήρχε πια ανάγκη, γιατί το αυτοκίνητο έγινε πάρα πολύ γρήγορα, πολύ καλύτερο από το άλογο. Και όλοι έχουμε τώρα αυτοκίνητο. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Το ένα είναι ότι σε καιρό κρίσης στην Ελλάδα δεν θέλει καμία. Τα ταμεία, τα ασφαλιστικά και η κυβέρνηση δεν θέλουν να αναλάβουν το κόστος να το εντάξουν αυτό στην πάγια χορηγία της υγείας και στις υπηρεσίες υγείας προς τους ασφαλισμένους, δηλαδή να τους το πληρώνουν όπως πληρώνουν οποιαδήποτε άλλη χειρουργική επέμβαση και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση υγείας. Από την άλλη, υφίσταται μία αθολή εντύπωση περί των κινδύνων, της αποτελεσματικότητας κτλ. Που
μερικές φορές μπορεί και να ενισχύεται αυτή η θολούρα και από τις επαγγελματικές ομάδες που θα πλήττονταν εάν όλοι μας κάναμε αυτές τις επεμβάσεις και πετάγαμε τα γυαλιά μας. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν με μια φυσική αντίσταση του κόσμου και μια φυσική αμφιβολία να μην κάνει μια εγχείρηση για κάτι που νομίζει ότι το έχει λύσει με έναν ικανοποιητικό τρόπο, με έναν άλλο τρόπο, με το γυαλί του ή με το φακό επαφής, είναι αυτό που μας οδηγεί σήμερα, παρότι γίνονται 3 εκατομμύρια επεμβάσεις το χρόνο στην Ευρώπη και άλλες τόσες στην Αμερική, πάρα πολύ ακόμα να φοράμε τα γυαλιά μας και να μην αποφασίζουμε να κάνουμε την επέμβαση αυτή και να απαλλαγούμε από τα γυαλιά μας, για την οποία επέμβαση πρέπει να πω ότι περίπου το 90% είναι, το 95% είναι εκλόγιμοι. Μπορούν να το κάνουν με ακρίβεια και ασφάλεια. Μία ερώτηση που είναι καθαρά ανθρώπινη. Όταν μιλάμε για δείκτες αναπηρίας, έστω και πολύ μικρού βαθμού, η έλλειψη καλής όρασης δεν είναι ένα είδος αναπηρίας. Διότι γνωρίζω ότι ένας πιλότος, παραδείγματος χάρη με μία μικρή αστοχία του ματιού του, δεν μπορεί να πετάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πάνω στο χώρο της μικροβιολογίας, με μικροσκόπιο, δεν μπορεί να δουλέψει πολύ εύκολα. Το κράτος, από ό,τι γνωρίζουμε, κάνει μόνο 2 επεμβάσεις, γλαύκωμα και καταράκτη. Αυτές γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία. Και άλλες, για να μην πούμε, και άλλες επεμβάσεις. Κυρίως αυτές εννοώ. Ναι, είναι συχνότερες αυτές, ναι. Όλες οι διορθώσεις του βαθμού, δηλαδή ανεπάρκεια όρασης, ουσιαστικά θεωρούνται κοσμετικές. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο παράξενο και δεν είναι ίσως ακριβότερο να μην γίνει η επέμβαση για το κράτος? Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε. Την πρώτη φορά που είχα ακούσει σε ένα συνέδριο στην Αμερική ότι μετρήσαν το κόστος και βρήκαν ότι κάνεις... Να το πούμε παρακαλώ. Μετά το διάλειμμα. Ας πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε πάλι μαζί σας. Καλησπέρα και πάλι σε αυτούς που μπήκαν τώρα και μας βλέπουν. Έχουμε μαζί παρέα τον διαθεραπευτικό χειρουργό οφθαλμών, τον κύριο Θεοφάνη Μούτο. Και συζητάμε γενικά για τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν στους οφθαλμούς μας, στα μάτια μας, το καλοκαίρι. Κύριε Μούτο, μιλάμε για την διαθεραστική χειρουργική. Μιλάμε για τη δυνατότητα που υπάρχει ο κόσμος να σταματήσει πλέον να φοράει γυαλιά. Το κράτος δεν βοηθάει, παρόλο που κατά την άποψη της πλειονότητας και των ιατρών και των ασθενών, η διορθωτική επέμβαση στα μάτια είναι πολύ φθηνότερη από ότι το όλο κόστος επισκέπτων σε γιατρούς, αλλαγή γυαλιών, σκελετών κτλ. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όλος παραδόξως, οι διορθωτικές επεμβάσεις στα μάτια θεωρούνται κοσμετική ιατρική, παρόλο που για την πλειονότητα του κόσμου που έχει γνώση και άποψη, τα προβλήματα στα μάτια είναι είδος αναπηρίας. Τι μπορούμε πάνω να πούμε πάνω σε αυτό? Καταρχάς, πόσο φτηνή, πόσο ακριβή, γιατί συνθίζεται να λέγεται από τον κόσμο, ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει ασχοληθεί, διότι θεωρεί ότι είναι πανάκριβες επεμβάσεις, οι οποίες βρίσκονται πολύ μακριά από την τσέπη του. Τι είναι πάλι και ο μύθος και ποια είναι η πραγματικότητα? Ναι, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ ωραία ερώτηση και έχει πολλά παρακλάδια που είναι κοινωνικά και πολιτικής υγείας. Σε ό,τι αφορά το κόστος που είπατε, μου είχε κάνει την πρώτη φορά εντύπωση όταν άκουσα σε ένα σύνδεσμο στην Αμερική ότι υπολογίσανε ότι οι Αμερικανοί που κάναν την επέμβαση, που τότε είχε $3,000 για τα δύο μάτια, γινόντουσαν even από πλευράς οικονομικής, από το κόστος που είχαν πληρώσει, σε 3,5 με 7 χρόνια από την αποφυγή φακών επαφής, υγρών ή γυαλιών που δίνανε κτλ. Το κόστος δηλαδή που είχαν με τις άλλες λύσεις για να διορθώσουν το διαθραστικό πρόβλημα, που βέβαια από πλευράς ποιοτικής δεν είχε καμία σχέση με την ποιότητα που έχουν την τρομερή άρρωστη μετά την διαθραστική επέμβαση. Να πω τώρα εδώ ηρίστο εμπαρόντο ότι σε σχέση με άλλα πράγματα που κάνουμε, άλλες επεμβάσεις στο μάτι που είναι πολύ τεχνικά δύσκολες, απαιτητικές, πολύπλοκες, και στις διαθραστικές επεμβάσεις που για εμάς που τις κάνουμε είναι σχετικά απλές. Όχι στην προεγχειρητική τους εκτίμηση, αλλά στην εκτέλεσή τους. Είναι απλές.
είναι τερατοδός αντίστροφη η ευγνωμοσύνη, η ευχαρίστηση των ασθενών. Οι ασθενείς δηλαδή εκφράζονται με πολύ εντυπωσιακό τρόπο τη χαρά τους όταν πετάξουν τα γυαλιά τους σε σχέση με άλλα πράγματα που κάνουμε που τα χρειαζόταν ο άρρωστος, αλλά δεν ήταν και πολύ χαρούμενος που του συνέβη η ατυχία και χρειάστηκε να χειρουργηθεί κτλ. Κλείνοντας αυτό. Είχαν λοιπόν πει τότε ότι από πλευράς κόστους γίνεσαι even από τους άλλους τρόπους που έχεις να διορθώσεις τη μοιοπία σου, ας πούμε, σε 3 με 7 χρόνια. Ίσχυε τότε στην Αμερική και με αυτές τις τιμές που τώρα είναι και αρκετά μειωμένες κατά μέση τιμή στην Ελλάδα. Δεύτερον, οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι, πάλι μετρημένο με σχολαστικό τρόπο στατιστικό, από τη χρήση φακών, αλλά ακόμα και που είναι εντυπωσιακό να το ακούσεις, και από τη χρήση των γυαλιών, γιατί ο κύριος κίνδυνος που έχεις από τα γυαλιά όταν τα φοράς είναι να σε τραυματίσουν, να σε κοπανίσουν σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα, ακόμα και μικρό, ακόμα και με χαμηλή ταχύτητα, ή με ένα άλλο τρόπο να χτυπήσεις και να σου μπουν τα γυαλιά στα μάτια. Αυτός λοιπόν ο κίνδυνος που από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι είναι κάτι σπάνιο, δεν συμβαίνει στους γνωστούς μας, στους φίλους μας, εμάς, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο να έχεις το αντίστοιχο αποτέλεσμα μετά από μια διαθραστική επέμβαση. Άρα έχουμε κάτι που είναι φτηνότερο, κάτι που είναι ασφαλέστερο και κάτι που είναι απείρως πιο ικανοποιητικό για την ποιότητα ζωής του αρρώστου. Τι έγινε, γιατί δεν γίνεται μαζικά από όλους? Τι είναι αυτό που το εμποδίζει? Είναι ελληνική πρωτοτυπία και καινοτομία το ότι θεωρούνται κοσμετικές επεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Επειδή σε μεγάλο βαθμό η πολιτική υγείας είναι καθοδηγούμενη και από τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, συμβαίνει και στο εξωτερικό αυτό και υπάρχουν συμβόλαια τα οποία τις εξαιρούν και δεν τις καλύπτουν οι ιδιωτικές ασφάλειες, και άλλα συμβόλαια που είναι πιο προνομιακά που τις καλύπτουν. Μιλάω για το εξωτερικό, για τη Δύση. Στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, στην ασφαλιστική ιατρική, μέχρι το 90-95 τα συμβόλαια αυτά που κάνανε δεν τις εξαιρούσαν τις επεμβάσεις αυτές. Μετά σφίξανε λίγο οι παροχές από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα καινούργια συμβόλαια γίνανε με πολύ περισσότερες εξαιρέσεις, με περισσότερες δηλαδή, με μικρότερη κάλυψη τελικά για το τι μπορεί κάποιος να χρειαστεί σε ό,τι αφορά την υγεία του, όταν ασφαλίζεται ιδιωτικά. Και κάποιες εταιρείες κατά καιρούς το παρήχαν αυτό ως μπόνους, ως ένα δέλεαρ μεγαλύτερο σε ορισμένα προϊόντα ασφαλιστικά που βγάζανε, ότι δηλαδή αν έρθεις σε μένα και κάνεις αυτό το συμβόλαιο υγείας, θα σου επιτρέψω και μετά από 1-2 χρόνια να κάνεις, ας πούμε, μια διαθλαστική επέμβαση, θα την πληρώσω. Οπότε είναι ένας μεικτός πληθυσμός των συμβολέων, αλλά κατά βάση δεν καλύπτεται ούτε από τις ιδιωτικές ασφαλείες. Να ενημερώσουμε τον κόσμο και βεβαίως υπάρχει το τηλέφωνο σε περίπτωση κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση στον κύριο Μούτο με κάποιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ή θέλει απλά να πάρει την άποψή του για κάτι που τον απασχολεί. Είμαστε εδώ για να σας απαντήσουμε. Κύριε Μούτο, κλείνοντας το πρώτο μας κομμάτι που ξεκινήσαμε, τον ήλιο, τα μάτια, καταλήγουμε στο ότι τα γυαλιά ηλίου δεν είναι διακοσμητικά, αλλά είναι απόλυτα απαραίτητα και καλά θα κάνουν αντί να τα κρεμάνε στο στήθος, να τα φοράνε και να προστατεύουν τα μάτια τους. Απολύτως. Το δεύτερο σημείο το οποίο κράτησα είναι το ότι θα πρέπει να γίνεται πάρα πολύ μεγάλη, να δίνεται πολύ μεγάλη προσοχή στην αγορά των γυαλιών ηλίου από κάποιο πιστοποιημένο κατάστημα. Κάποιο οπτικό κατάστημα, κάποιο θα έλεγα. Κάποιο κατάστημα οπτικών, το οποίο θα δώσει κάποιο γυαλί το οποίο έχει και την... Όχι από το περίπτερο. Ούτε από το περίπτερο, ούτε από πλανόδιους, ούτε από γενικά κάποιους οι οποίοι διαφημίζουν πολύ έντονα κάποια πολύ καλά γυαλιά για ένα δεκάρικο ή 15-20 ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό ο κόσμος πρέπει να το κρατήσει για να μπορέσει να, τουλάχιστον εφόσον τα φοράει τα γυαλιά, να έχει αποτέλεσμα. Αν τελικά δεν μπορεί να τα αγοράσει, τουλάχιστον να μην κάνει κακό στα μάτια του. Διότι έχοντας την πεποίθηση ότι τα γυαλιά τα οποία φοράς σε προστατεύουν από την περιόδια ακτινοβολία και δεν σε προστατεύουν, τότε το κακό το οποίο θα δημιουργήσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί απλά θα είσαι πολύ πιο απρόσεκτος. Πολύ σωστό. Πάμε σε ένα άλλο σημείο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο, που είναι το γλαύκωμα. Mm-hmm.
πάρα πολύ από τους συμπολίτες μας, από κάποια ηλικία και μετά, αλλά όχι μόνο, έχει κατέβει αρκετά ηλικία στο γλαύκωμα, από ό,τι τουλάχιστον έχω ακούσει, από ό,τι έχω διαβάσει. Τελικά, τι είναι το γλαύκωμα? Είναι μια χρόνια βλάβη του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο έχει περίπου 1 εκατομμύριο καλώδια που μεταφέρουν την πληροφορία από το μάτι στον εγκέφαλο. Όταν αυτά αρχίζουν να πεθαίνουν με ένα ρυθμό πολύ ταχύτερο από τη φυσιολογική φθορά με την ηλικία που έχουμε όλοι, που είναι περίπου 1% το χρόνο, και πεθαίνουμε ένα ρυθμό 10-15% το χρόνο, 20, σημαίνει ότι πολύ γρήγορα σε 5-10 χρόνια κάποιος, 15, θα τα έχει χάσει και άρα θα είναι τυφλός. Αυτό είναι το γλαύκωμα. Το λέω με ένα έτσι γρήγορο και κοψό τρόπο, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Μία από τις κύριες αιτίες που κάνει γλαύκωμα είναι η αυξημένη πίεση μέσα στο μάτι, την οποία μπορούμε και τη μετράμε με ένα πάρα πολύ ωραίο και ακριβή τρόπο στο ιατρείο. Πάει κάποιος στον οφθαλμίατρο και του μετράει και ξέρει την πίεσή του. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, είναι η ηλικία, η κληρονομικότητα, κάποια κυκλοφορικά προβλήματα κτλ. Που μπορεί να υπάρχουν, αλλά το κύριο θέμα είναι αυτό. Τώρα, το εντυπωσιακό με το γλαύκωμα είναι δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι μπορεί κάποιος να μην καταλάβει τι του συμβαίνει. Να σας διακόψω ένα λεπτάκι, κύριε Μούτο. Έχουμε την κυρία Αναστασία από το Παλαιό Φάληρο που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Κυρία Αναστασία, σας ακούμε. Ναι, γιατρέ, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, είμαι 68 χρονών και έχω υπερμετροπία. Θα ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να γίνει διαθλαστική επέμβαση και αν μπορεί να γίνει όταν κάνω καταράχτη, τι γίνεται πάνω σε αυτό? Ναι, το είπατε πολύ ωραία. Η διαθλαστική χειρουργική δεν είναι αυτό που λέει ο πιο πολύς κόσμος που γνωρίζει το LASIK, το PRK, δηλαδή επεμβάσεις μόνο στον κερατοειδή. Έχει μια μεγάλη γκάμα χειρουργικών επεμβάσεων που τις διαλέγει ο οφθαλμίατρος που ασχολείται με αυτά, ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο. Κάνει δηλαδή μια εξατομίκευση. Στην κατηγορία που μου είπατε, αν κατάλαβα καλά, είσαστε 68 ετών. Ναι. Ναι. Σε έναν που έχει περάσει τα 50-55 και έχει ξεκινήσει να θολώνει και ο φακός του ματιού του, ή δεν έχει ξεκινήσει να θολώνει και είναι διαβιέστατος και δεν χρειάζεται να κάνει εγχείρηση καταράκτη, έχουμε την επιλογή σε αυτόν, επειδή σε λίγο χρόνο θα χρειαστεί να κάνει καταράκτη, γιατί όλοι μας πρακτικά, αν μεγαλώσουμε πολύ, θα κάνουμε καταράκτη, να μην κάνουμε μία επέμβαση στον κερατοειδή και μετά να πάμε να κάνουμε όταν κάνει καταράκτη και μία δεύτερη επέμβαση στο εσωτερικό του ματιού, αλλά να κάνουμε ταχύτερα την επέμβαση του καταράκτη. Ακόμα και αν ακόμα ο καταράκτης δεν επηρεάζει τόσο πολύ τώρα την όραση ή δεν υπάρχει και καθόλου, και να με την επιλογή του ειδικού γυαλιού που βάζουμε μέσα στο μάτι σε όλους αυτούς που κάνουν την επέμβαση του καταράκτη, να τον κάνουμε τον άρρωστο να μην έχει υπερμετροπία, το συν 2, συν 3 που είχε να γίνει 0. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για σας. Σας ευχαριστώ πάρα να πολύ, γιατρέ. Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Δηλαδή, για να το κάνουμε λίγο πιο βατό στον ενδιαφερόμενο, δηλαδή ο φακός ο οποίος θα μπει θα είναι ήδη διορθωμένος, η επιλογή της ισχύως του φακού γίνεται με βάση αυτό που θα θέλαμε για να αντιρροπηθεί η κυρτότητα του κερατοειδούς και το μήκος του βολβού. Αυτό λοιπόν έχουμε φόρμουλες που το υπολογίζουμε και μηχανήματα που το κάνουν, με ακρίβεια τα μετράνε αυτά, και μπορούμε να πούμε ότι αν σας βάλω ένα γυαλάκι 23 διοπτρίες μέσα στο μάτι ή 27 στον άλλον ή 30 στον άλλον ή 30 και τόσου αστιγματισμού σε αυτή τη γωνία, όταν θα βγεις εκεί που φορούσες ένα γυαλί, για παράδειγμα, συν 4 και συν 1,5 αστιγματισμό στις τόσες μοίρες, δεν θα έχεις τίποτα. Θα είσαι μηδέν. Θα βλέπεις άριστα χωρίς το γυαλί σου. Κατάλαβα. Μία ερώτηση τώρα που είναι λίγο πιο πολύ. Θα μου πείτε που την ξέρω. Την ξέρω γιατί πάσχω εγώ. Όταν μιλάμε για αστιγματισμό, αν δεν κάνω λάθος, με κύλινδρο. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες μη δυνατότητες, κάποιοι περιορισμοί, ή έχει ξεπεραστεί αυτό? Τι εννοείτε, στη χειρουργική διόρθωση? Στη χειρουργική διόρθωση. Να σας πω μόνο ενδεικτικά ότι στις επεμβάσεις που κάνουμε στα νεαρά άτομα που είναι συνήθως στον κερατοειδή, συνήθως και άλλα κάνουμε, οι δυνατότητες που έχουμε με τα μηχανήματα και τις φόρμουλες που χρησιμοποιούμε είναι να διορθώσουμε αστιγματισμούς μέχρι 6-7 βαθμούς.
που πρακτικώς δεν υπάρχουν. Οι αστιγματισμοί είναι συνήθως μικρότεροι από αυτό. Άρα τους διορθώνουμε σχεδόν όλους. Πιο μεγάλοι αστιγματισμοί από αυτό εμφανίζονται σε ορισμένες αρρώστιες του κερατοειδούς, που αυτές οι αρρώστιες είναι αντένδειξη για να κάνουμε διαθελαστική χειρουργική. Επομένως, σε αυτούς που είναι εκλόγιμοι, πρακτικώς όλους μπορούμε να τους διορθώσουμε. Ποιοι δεν είναι εκλόγιμοι? Αυτοί που έχουν αρρώστιες οι οποίες οδηγούν σε μία λέπτυνση στον κερατοειδή ή σε μία ελάττωση της αντοχής εφελκισμού του. Δηλαδή να είναι λιγότερο σκληρός, να τον κάνουν πιο μαλακό, σαν ένα μπαλονάκι που τον φουσκώνεις και φουσκώνει εύκολα. Αυτές οι αρρώστιες λοιπόν είναι αντένδειξη για να το κάνουμε. Ήταν απόλυτη αντένδειξη 10 χρόνια πριν. Σήμερα που μιλάμε είναι μια σχετική αντένδειξη. Κάποιες από αυτές τις κατηγορίες, κάποιους από αυτούς τους αρρώστους μπορούμε να τους χειρουργήσουμε και να τους διορθώσουμε είτε πλήρως είτε μερικώς και να τους δώσουμε καλύτερη όραση. Μα και η μερική αποκατάσταση είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ναι, όταν κάποιος δεν βλέπει και έχει τέτοια προβλήματα, ειδικά με τον αστιγματισμό. Είπα για μερική αποκατάσταση σε αυτούς τους ειδικούς αρρώστους που πρώτα δεν τους ακουμπάγαμε καν. Για τους άλλους αρρώστους δεν νοείται μερική αποκατάσταση. Ο στόχος που επιτυγχάνεται σε μια συντριπτική πλειονότητα, πάνω από 97-98%, είναι η πλήρης αποκατάσταση. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε να κάνουμε σε κάποιον που έχει μοιοπία λέιζερ για να βγάλει το γυαλί που φόραγε 7 και να φοράει 2,5. Δεν έχει κανένα νόημα για αυτόν. Πάλι γυαλί χρειάζεται. Πάμε και το κάνουμε σε αυτόν που μπορούμε να τον κάνουμε από 7,5-0. Κατάλαβα. Ναι. Προχωρούμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να επιστρέψουμε στο γλαύκωμα που συζητούσαμε πριν. Ναι. Σας δίνω την πάσα, ναι. Σας ζητώ απλά να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσαμε, ναι. Και είναι ουσιαστικά, είχαμε φτάσει στο σημείο ότι δεν πληρώνεται, ότι υπάρχει δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης και θα μας εξηγήσετε πόσο διαρκεί αυτή η επέμβαση και το ποσοστό της επιτυχίας. Να διευκρινίσουμε κάτι. Στο γλαύκωμα το πιο βασικό πράγμα είναι να τον βρούμε τον άρρωστο νωρίς. Ένα θέμα είναι ότι ο άρρωστος μόνος του δεν θα το καταλάβει. Αν το καταλάβει μόνος του είναι πολύ αργά. Έχει χάσει το 98% όταν αρχίσει να κίνει, όταν μην βλέπει. Άρα η διάγνωση είναι μια διάγνωση του γιατρού. Πρέπει να πηγαίνει, γι' αυτό είπαμε πριν, κάθε χρόνο, το πολύ κάθε δύο πρέπει να πάει στο γιατρό του. Ο γιατρός θα το βρει εύκολα. Ο ίδιος δεν θα το καταλάβει ποτέ. Όταν το καταλάβει θα είναι τυφλός. Άρα το ένα θέμα είναι αυτό, πώς θα τον πιάσουμε νωρίς. Και αυτό έχει να κάνει με το να πάει ο άρρωστος στο γιατρό του, χωρίς να έχει συμπτώματα, για check-up. Από ποια ηλικία και μετά είναι υποχρεωτική η επίσκεψη? Θα έλεγα από 17-20, ειδικά αν κάποιος έχει ιστορικό, από 40 οπωσδήποτε. Από 40 και μετά υποχρεωτικά για όλους. Από 20 και μετά, αν κάποιος έχει ένα ιστορικό και από τους γονείς του, είναι καλύτερο να πηγαίνει κάθε χρόνο να τον βλέπει ο γιατρός. Τώρα, από την ώρα που θα το πιάσουμε και όποια βλάβη έχει γίνει, έχει χάσει κάποιος το 10, το 30, το 70% του νεύρου του. Μία τελευταία γραμμή θα πάρουμε. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος έχει να κάνει μια ερώτηση στο γιατρό μας, τον κύριο Μουτό. Κύριε Δημήτρη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω για την οχρά κοιλίδα. Δεν πρόλαβα να ακούσω καλά τι προλαβαίνουμε να κάνουμε, με τι βοηθάει μάλλον. Βοηθάει πριν εμφανίσει κάποιος το νόσημα να παίρνει κάποια διαιτητικά συμπληρώματα, να τρώει ψάρια, σαρδέλες, όχι τα παχιά ψάρια τα μεγάλα, όχι κρέατα, όχι λίπη, να τρώει κάτι μπιλάκια μικρά που τα ήμουρουν όλα εδώ που είναι ωμέγα 3, αυτό βοηθάνε, και κάτι ειδικά χαπάκια που θα σας δώσει ο οφθαλμίατρός σας, που έχουν όλα αυτά τα εχνοστοιχεία που λέμε ότι προστατεύουν και κάνουν πιο αργή την έλευση μιας τέτοιας αρρώστιας. Τώρα, από την ώρα που θα έρθει η αρρώστια, μισό λεπτάκι, από την ώρα που θα έρθει η αρρώστια, βοηθάει το να επισκέπτεστε τακτικά το γιατρό σας. Θα σας πει αυτός αν θέλει να σας βλέπει κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες, κάθε 3 μήνες. Θα σας δώσει ένα χαρτάκι μιλιμετρέ που θα το κοιτάτε κάθε μέρα με το γυαλάκι σας το κοντινό και θα βλέπετε αν κάτι άλλαξε. Την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, γιατί δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μούτο. Κύριε Δημήτρη, μπορείτε να αφήσετε το τηλέφωνό σας, οπότε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να σας εξηγήσει ο κύριος Μούτος οτιδήποτε χρειαστείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Θα το κάνουμε όλη την καρδιά. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε σήμερα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μούτο. Ευχαριστώ εγώ. Ήταν τιμή μας. Και θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, από Σεπτέμβριο σίγουρα μαζί. Να είστε πολύ καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.